αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η λογοκρισία στη βιντεοσκοπημένη δήλωση της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία αναφερόταν στη μεγάλη απώλεια των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και πλέον πολλοί αναρωτιούνται τι ακόμα κρύβουν για την πραγματική κατάσταση στο μέτωπο που συνεχίζει και ζητά πακτολούς χρημάτων. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βιντεοσκοπημένη δήλωσή της έκανε λόγο για 100.000 Ουκρανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ωστόσο, το βίντεο κόπηκε και ανέβηκε ξανά με τη συγκεκριμένη δήλωση να έχει απαλληφθεί. Σε δηλώσεις του για το βίντεο, ο προεδρικός εκπρόσωπος της Ουκρανίας, Σεργέι Νικηφόροφ, ανέφερε στο Suspicious ότι πρόκειται για πληροφορίες που είναι ευαίσθητες και ότι οι ανακοινώσεις πρέπει να γίνονται μόνο από συγκεκριμένα πρόσωπα, δηλαδή είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο ή τον υπουργό άμυνας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο επικεφαλής του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, Mark Milley, δήλωσε ότι οι Ουκρανοί και Ρώσοι έχουν χάσει πάνω από 100.000 στρατιώτες ο καθένας. Πρόκειται για αριθμό ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που έχουν δημοσιευθεί έως τώρα και έφτανε τους 9.000.